όταν αγωνίζεσαι κόντρα στην κατά τεκμήριο χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, όταν αγωνίζεσαι χωρίς να έχεις περιθώρια νέων απουλειών, όταν ο αντίπαλος αγωνίζεται με 10 παίκτες για 30 λεπτά της ώρας και όταν χρειάζεται να σου δοθεί ένα τραβηγμένο πέναλτι για να ισοφαρίσεις, τότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Η ομάδα που θέλει να λέγεται μεγάλη είναι ο Πας Γιάννενα και δεν έχει τύχει στο πρωτάθλημα με ανάλογες εμφανίσεις. Θλίψη, απογοήτευση και αγανάκτηση προσέφερε χθες ο Πας στους πολυπληθείς φιλάθλους που έσπευσαν στο γήπεδο του Μπραχαμίου για να δουν την ομάδα τους να έχει εύκολο απόγευμα απέναντι στον υποβιβασμένο Άγιο Δημήτριο και να επιστρέψει στα Γιάννενα με τους 3 βαθμούς. Από τους 3, ο Πας πήρε τον 1 και αυτόν με το ζόρι, προκαλώντας τη μήνυ των φιλάθλων που αδυνατούν να καταλάβουν πως οι πολυδιαφημισμένοι παίκτες και ο Περικλής Αμανατίδης γίνονται ρεντίκολο από ομάδες που παρατάσσονται με σχολιαρόπεδα. Προερχόμενος από μια οδυνηρή ήττα από τον Θρασίβουλο την Τετάρτη, ο Πας δεν είχε άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών. Παρά την κρισιμότητα της αναμέτρησης, η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και κατάφερε να αποσπάσει μόνο το βαθμό της ισοπαλίας. Το τελικό 1-1 και η εμφάνιση της ομάδας δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης της παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης που διέρχεται η ομάδα με την τεχνική ηγεσία να έχει και τις δικές της ευθύνες. Είναι από τις λίγες φορές άλλωστε που μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δεν επιφέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα στην αγωνιστική της εικόνα που συνεχίζει εδώ και καιρό να απογοητεύει. Εκείνοι που δεν φταίνουν φυσικά σε τίποτα είναι οι φίλαθλοι που εισπράττουν τη μία απογοήτευση πίσω από την άλλη. Ο μεγαλομέτοχος από την πλευρά του οφείλει να σφίξει και αυτό στα λουριά και να καταλάβει πως μόνο κακό προκαλεί με δηλώσεις που εξυψώνουν πότε τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των παικτών και πότε με τις ανακοινώσεις έξτρα πριμ για νίκες απέναντι σε ανύπαρκτες ομάδες όπως το Εγάλεο. Η ομάδα βρίσκεται μόνη στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, δεν πείθει κανέναν όμως ότι η κατρακύλα δεν θα έχει συνέχεια. Το δικό της παιχνίδι εντυπώσεων αλλά και ουσίας επιχειρεί να παίξει ΠΑΕ Πας Γιάννενα που μέσα από το δρόμο των ανακοινώσεων και καταγγελιών κάνει λόγο για σφάλματα της διαιτησίας σε βάρος της ομάδας. Για το χθεσινό παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτριο η ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της αφήνει αιχμές για ορισμένους παίκτες των αντιπάλων με την υποσημείωση ότι είναι γνωστό ποιες ομάδες πρημοδοτούν άλλες και ποιες προσπαθούν από τώρα να επηρεάσουν το κλίμα των μελλοντικών αγώνων του ΠΑΣ.